Μία αυτό πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype με την εγκληματολόγο, την κυρία Μαρία Αλβανού. Κυρία Αλβανού, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε εδώ. Λοιπόν, δύσκολο για μας να το χωνέψουμε, δύσκολο για όσους το έχουμε δει να το πιστέψουμε αυτό το οποίο συνέβη εχθές το βράδυ στον Πειραιά. Και πάμε λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε, μπας και το κατανοήσουμε, που και πάλι δύσκολο είναι. Ξεκινάμε, έχουμε ένα δεδομένο. Έχουμε την δίωξη για κακουργηματική πράξη των 4 οι οποίοι είχαν κρατηθεί μέχρι αργά το απόγευμα από τις αρχές και πλέον έχουν συλληφθεί για κακουργηματικές πράξεις. Εγώ τουλάχιστον διακρίνω κάποια διαφορετικά πράγματα εδώ. Έχουμε την ενέργεια, έχουμε την αντίδραση του πληρώματος, την αντίδραση του κόσμου και από εκεί και πέρα την παρουσία και την αντίδραση ή την απουσία και την αντίδραση του λιμεναρχείου. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ξεκινήσουμε από την ενέργεια. Να τα πιάσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι τα πραγματικά περιστατικά όσο έχουν θα κρυφθούν από την ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, εμένα εγκληματολογικά αυτό το οποίο το πρώτο, αν θέλετε, μου κινεί το ενδιαφέρον είναι ότι αντιλαμβάνομαι το περιστατικό αυτό στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης της βίας και της κανονικοποίησης της βίας, την οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Και θα μου επιτρέψετε να βάλω λίγο και ένα ιστορικό πλαίσιο. Είμαστε η χώρα που διαβάζουμε στην ιστορία μας για το πώς μετά την ναυμαχία των Αργινουσών, μολονότι Αθηναίοι κέρδισαν, οι στρατηγοί διώχθησαν γιατί άφησαν τους ναυαγούς και τους ορούς στη θάλασσα. Και αν θέλετε, πολλά χρόνια, βέβαια πάρα πολλά χρόνια μετά, βλέπουμε ένα τέτοιο περιστατικό το οποίο ειλικρινά ξενίζει και προκαλεί, όπως καταλαβαίνετε, αντιδράσεις οι οποίες σε ανθρώπινο επίπεδο σοκάρουν. Γιατί, επαναλαμβάνω, βλέπουμε μια κοινωνικοποίηση στη βία και μια κανονικοποίηση της βίας. Και επειδή φαίνεται να υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο θύμα, θα σας έλεγα ότι αν συζητούσα αυτή την υπόθεση με φοιτητές μου στην Αγγλία, θα μιλούσαμε ακόμη και για έγκλημα μίσους, για hate crime. Γιατί βλέπουμε μια απαξίωση ανθρώπων που, από όσο δείχνουν τα στοιχεία, έτσι, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ευάλωτα. Και αντί να τα προστατεύουμε επειδή είναι ευάλωτα, βλέπουμε αυτά τα άτομα να θυματοποιούνται. Σε δεύτερο επίπεδο, επειδή μιλήσατε για τον κόσμο και για την αντίδραση του κόσμου, κάτι το οποίο βλέπω το τελευταίο διάστημα είναι από την άποψη της θυματολογίας μια στροφή συνοπτική. Αντί δηλαδή να σχολιάζουμε την θυματοποίηση με, θα έλεγε κανείς, συμπάθεια προς το θύμα, βλέπω μια προσπάθεια από αρκετούς όχι απλά να δικαιολογούν την πράξη, να αλλάζουν πλήρως το βάρος και ουσιαστικά το θύμα να θεωρείται υπεύθυνο. Να δικαιολογείται έμεσα, να μην πω άμεσα, η πράξη και ο δράστης. Και αυτό το λέω γενικά, το βλέπουμε στα social media σαν μια προσπάθεια που είτε αφορά το τι δουλειά είχε το θύμα εκεί, για ποιο λόγο ήταν, χίλιες δύο ερωτήσεις που αντιστρέφουν, αν θέλετε, το βάρος του εγκλήματος. Σε πρώτη φάση αυτεκόμουν εδώ. Για να κλείσω ίσως λέγοντας ότι εγκληματολογικά πάντα όταν έχουμε το έγκλημα, εκτός από το δράστη και το θύμα, κοιτάζουμε την ευκαιρία που είναι συνυφασμένη με την απουσία του φύλακα. Εδώ λοιπόν η ερώτησή μου είναι οι αρχές που δρούν ως φύλακας, τι έκαναν ώστε να μην έχουμε την ευκαιρία για αυτό το έγκλημα. Μιλήσατε και για τα social media. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, τα social media έχουν μια τοξικότητα την οποία εκπέμπουν για πολλά θέματα, όχι για το συγκεκριμένο μόνο το οποίο περιγράψατε. Απ' την άλλη βεβαίως ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα κινητά και το ότι υπάρχει μια κάμερα η οποία καταγράφει στο χέρι του κάθε πολίτη είναι αυτό το οποίο επιβεβαίωσε το τι συνέβη εχθές το βράδυ, έτσι. Βεβαίως είναι και εξαιρετική δυνάμη. Γιατί η πρώτη μετάδοση που είχαμε σε ό,τι αφορά την είδηση του τι συνέβη εχθές ήταν ότι κάποιος στην προσπάθειά του να ανέβει σε ένα πλοίο έπεσε στη θάλασσα. Τελικά βγήκαν τα βίντεο μετά και 42-44 λεπτά αργότερα κάλεσαν το πλοίο να γυρίσει πίσω, αφού και στο λιμεναρχείο είχαν δει τι είχε ανέβει στα social media. Οπότε αυτό έχει μια βαρύτητα. Όχι μόνο εκεί, θα ήθελα λίγο να συνεχίσω τη σκέψη σας και να πω και κάτι άλλο. Σε μια κουλτούρα του ισχυρού που βλέπουμε ότι όποιος είναι σχετικά, αν θέλετε, εκτός εισαγωγικών ισχυρός για κάποια δευτερόλεπτα λόγω κάποιας θέσης, αυτή τη στιγμή έλαβαν χώρα κάποιες πράξεις, θα αποδειχθούν στο δικαστήριο αν έλαβαν έτσι όπως τις βλέπουμε, αλλά αν θεωρήσουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, αυτά τα πράγματα γίνανε ενώ ο κόσμος παρακολουθούσε και είχε κινητά. Σκεφτείτε λίγο, και δεν είναι επιστημονικής φαντασίας, τι γίνεται όταν έχουμε την εξουσία απέναντι, την οποιαδήποτε εξουσία, απέναντι στον αδύναμο και δεν καταγράφεται και δεν ελέγχεται. Κυρία Αλβανού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ. Και για τη βοήθειά σας να προσεγγίσουμε το θέμα.